Πάμε στον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νιαζίκη Ζίλιουρεκ, ο οποίος θέτει το θέμα ενώπιον της Κομισιόν και λέει όχι σε μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην Τζαμί. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε εσείς, όλα καλά? Είμαστε μια χαρά, ωραίο καιρό στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες, έτσι νιώθουμε καλύτερα. Ναι. Γιατί ξεκινήσαμε σιγά σιγά ξανά στο κοινοβούλιο. Μαζεύονται ευρωβουλευτές, είχαμε ολομέλεια. Πάμε κάπως προς την καινούρια νέα κανονικότητα. Γιατί πήρατε απόφαση να θέσετε αυτό το θέμα ενώπιον της Κομισιόν? Κοιτάξτε, ξέρετε, κατά καιρούς ασχολούμαι με την Τουρκία, με ανθρώπινα δικαιώματα, με παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Προσπαθώ να ασκήσω κάποια πολιτική επιρροή. Γιατί όπως ασχολήθηκα και με τον Demirtas, με τον Osman Kavala και άλλοι που είναι σε φυλακή, τώρα έχουμε δει αυτή την κίνηση του κ. Ερντογάν που τη βρίσκω απαραδεκτή. Και πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι οι δημοκράτες σε αλληλεγγύη, αν μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Το θεωρώ απαράδεκτο για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, Άγια Σοφιά πια ανήκει στην κληρονομιά της ανθρωπότητας. Έτσι, εδώ και 1934 είναι ένα μουσείο, πολλοί το επισκέφτονται από όλο τον κόσμο και ανήκει σε μια πολύ πιο περισσότερα, θα έλεγα, από μια θρησκευτικό ίδρυμα πια. Είναι μια κληρονομιά που προστατεύεται και από το ονομαστικό. Ο ίδιος Ερντογάν τώρα κατεφεύγει σε αυτό καθαρά για λαϊκιστικούς λόγους, επειδή βρίσκεται σε μια δύσκολη συγκυρία εντός της χώρας, οικονομικά και πολιτικά επίσης, μεγάλα διέξοδα, και προσπαθεί να ικανοποιήσει, αν θέλετε, τους ψηφοφόρους κτλ. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι στην Τουρκία περιμένουν μέρα νύχτα να είναι η Σοφιά τζαμί. Κατά καιρούς έρχεται τέτοια αιτήματα από την Ισλαμική παράταξη. Ο ίδιος πολλές φορές μίλησε κατά αυτής της κίνησης. Όταν εκλέγηκε πρώτη φορά και η Ισλαμική παράταξη περίμενε να κάνει έτσι βήματα, πάντα ήταν αρνητικός και μάλιστα το ονόμαζε και προβοκάτσια μια τέτοια κίνηση σε βάρος της κυβέρνησης του παλιά. Τώρα ο ίδιος παίρνει να κάνει αυτή την κίνηση καθαρά για εσωτερικούς λόγους, όπως πολύ σωστά είπατε στο ρεπερτάζ σας. Αν το κάνει για εσωτερικούς λόγους, κύριε καθηγητά. Αν το κάνει για εσωτερικούς λόγους όμως, υπάρχει μεγάλη μερίδα στον πληθυσμό της Τουρκίας που το θέλει, δηλαδή θα ικανοποιήσει μεγάλη μερίδα του ΑΚΕΠΕ, προσδοκεί να ικανοποιήσει και άλλους για να τους φέρει κοντά του? Δηλαδή σε τι θα τον βοηθήσει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Καταρχήν, μια μεγάλη πλειοψηφία σίγουρα δεν ασχολείται και είναι και υπέρ, γιατί καταρχήν να πούμε κοσμικός και κεμαντικός πληθυσμός, το οποίο βλέπει ότι με την υπογραφή του ίδιου Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ έχει γίνει μουσείο. Για να αλλάξει τώρα αυτό σημαίνει κατά κάποιον τρόπο ένα Ερντογάν κατά του Μουσταφά Κεμάλ, έτσι, ανοιχτό πια. Δηλαδή θα πετάξει την υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ στο Καλόχα Χρήστο. Πολλοίς κόσμος βεβαίως δεν θέλει αυτό, βλέποντας ότι υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία κοσμική στην Τουρκία. Όμως ο τρόπος που ο κύριος Ερντογάν κυβερνά είναι πάντα να διαχωρίσει την Τουρκία, να τη διχάσει τον πληθυσμό, να καλλιεργήσει μια πολιτική της έντασης πάνω σε μια ταυτότητα ισλαμική κατά της άλλης μισής Τουρκίας. Και όταν δυσκολεύεται και βλέπω ότι έρχεται σε διάφορα διέξοδα και ίσως και εκλογές κινδυνεύονται πια, δεν είναι έτσι δεδομένα. Αυτό είναι το ένα, δηλαδή προσπαθεί να μαζέψει την Ισλαμική παράταξη παραπάνω, Ισλαμικο-εθνικιστική παράταξη θα έλεγα. Και ίσως εδώ έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο κύριος Ερντογάν δεν κυβερνάει και μόνος του, έτσι. Έχει το δίπλα του τον Ντεβλέτ Παχτσελή, από τον οποίο ξερτάται πάρα πολύ. Και ο Ντεβλέτ Παχτσελή σε αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο ριζοσπαστικός σε σχέση με τον Ερντογάν. Νομίζω αυτός ο συνασπισμός που έχει φτιάξει ο κύριος Ερντογάν να κυβερνήσει, δηλαδή ο Ντεβλέτ Παχτσελή, το κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης από τη μια, ο ίδιος και ένα κομμάτι του στρατού θα έλεγα. Ιδιαίτερα ένα κομμάτι του στρατού που είναι αντιευρωπαϊκοί, είναι λεγόμενοι αυροασιατιστές εντός του στρατού. Είναι μια πολιτική του εθνικισμού, αντιδυτικισμού και προς το εξωτερικό μάλιστα όπως βλέπουμε και μια επιθετική διάθεση. Άρα λοιπόν όλα αυτά ήρθε νομίζω ώρα να κάνει αυτό το ισλαμικό λαϊκιστικό κίνημα, βήμα ο Ερντογάν,
για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στο εσωτερικό, ποιος είναι... τον απειλεί, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, γιατί λέμε ότι στο εσωτερικό δεν πάει τόσο καλά, χάνει, ας πούμε, ποσοστά? Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάτι σε σχέση με αυτό βεβαίως, το θέμα? Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι η χώρα οικονομικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Είναι δισεκατομμύρια τα χρέη που δεν μπορεί να τα γυρίσει. Συζητάμε κατά πόσον θα πάει στο IMF ή στο Διεθνό Οργανισμό ή όχι. Σίγουρα έχει μεγάλες εξαρτήσεις. Από την άλλη όμως, προσέξτε, μια χώρα που οικονομικά δεν πάει καλά και μάλιστα χρειάζεται τον δυτικό κόσμο για στήριξη, συγκεκριμένα αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Παγκόσμια Τράπεζα κτλ., έπρεπε να ήταν πιο προσεκτική στα βήματα. Όμως βλέπουμε το αντίπεδο. Εσωτερικά αυξάνεται ο εθνικισμός, εθνικιστικός λόγος και κινήσεις από αυτήν. Και από την άλλη, η εξάρτηση της χώρας οικονομικά μεγαλώνει. Είναι κατά κάποιον τρόπο ένα παράδοξο που έχουμε μπροστά μας. Όμως το παράδοξο ακριβώς αυτό δείχνει τα μεγάλα ζητήματα που είναι άλυτα και προσπαθεί μέσα από μια λαϊκιστική πολιτική πια, μια εθνικιστική λαϊκιστική πολιτική πια, να μαζέψει τις μάζες γύρω του. Η προσωπικότητα, ας πούμε, που απειλεί τη δημοφιλία του Ερντογάν μες στην Τουρκία, ποια είναι αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά? Είναι ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης? Σίγουρα ένα όνομα είναι κυρίως ο Δήμαρχος της πόλης. Όμως, να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν κατά καιρούς όσα παρακολουθώ, βλέπω ότι συνασπισμό του Ερντογάν με το Τέβλετ Παχτσελή δεν μπορούν να έχουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει ένα άγχος γενικός. Και μην ξεχνάτε ότι από τις τελευταίες εκλογές και μετά έχουμε και κάποιες σημαντικές εξελίξεις στο τομέα του Ισλαμικού χώρου. Για παράδειγμα, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, ο Παπατζάν, έχει κάνει το δικό του κόμμα. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ Νταουτόγλου, επίσης έχει κάνει το δικό του κόμμα. Θα μου πείτε, βεβαίως, αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν μεγάλη μαζική στήριξη, ίσως. Όμως, μην ξεχνάτε ότι το προεδρικό σύστημα και η εκλογή του Προέδρου μπορεί να παίξει με 1-2-3% έτσι εδώ που φτάσαμε. Άρα είχε απώλειες από κάθε άποψη και βεβαίως αυτό το αχάνει πάρα πολύ, πρέπει να πούμε. Άρα τώρα με την παρέμβασή σας προς την Κομισιόν, σε τι ευελπιστείτε, κύριε Κιζίλγιου? Γιατί μας εξηγούσα συνάδελφοί σας πριν μερικές μέρες ότι δεν μπορεί να γίνουν και πολλά πράγματα, και πάρει την απόφαση να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί, απλά η διεθνής κοινότητα θα καταδικάσει. Είναι κάποιος που μπορεί να το αποτρέψει αυτό? Εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε, να δουλέψουμε προς μια κατεύθυνση να ασκηθεί πολιτική πίεση πριν να είναι αυτή η κίνηση. Σκοπός αυτό είναι. Δηλαδή, καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά να κάνει κάποια βήματα. Τι σημαίνει αυτό? Να ασκήσει κάποια πολιτική πίεση όσο μπορεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν μπορούμε να πούμε ότι φτάνει κάποια πίεση, όποια πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανατρέψει τα μεγάλα σχέδια του Ερντογάν. Όμως, εμείς οφείλουμε να ασκήσουμε την πίεση, τη δημοκρατική μας πίεση, σε μια τέτοια απαράδεκτη κρίση. Έτσι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.